Έκλεισε τελικά το ραντεβού Έιτε Τσαβούσοβλου στην Άγκυρα παρά την αρχική κολλησιεργία σε σημείο άρνηση τη Τουρκία να δεχθεί τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα. Το Προεδρικό αποδίδει την εξέλιξη στην πίεση που δημιουργήθηκε στην Τουρκία μετά το αδιέξοδο που ανακοίνωσε ο κύριο Έιτε και την άμεση αντίδραση τη Αθήνα που κάλεσε τον Νορβηγό για συνάντηση με τον κύριο Κοτσά. Η πίεση που υπήρξε συνέβαλε στο να ραντεβού στην Τουρκία. Άλλωστε, ο κύριο Σέιντε αντιλαμβανόταν απόλυτα στι συναντήσει του με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία την ανάγκη να συζητήσει απευθεία με την Τουρκία. Στο ερώτημα αν θα υπάρξει κατάληξη στο ζήτημα ασφαλεία εγγυήσεων, την απάντηση θα τη δώσει η Άγκυρα. Μια νέα Γενέβη δεν μπορεί να καταλήξει σε τέτοια αποτελέσματα που να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι επίρρηψη ευθυνών. Στον κύριο Τσαβούσοκλου θα προωθηθεί η αναθεωρημένη πρόταση Αναστασιάδη για διαρκή σύσκεψη στη Γενέβη μέχρι τη λύση του Κυπριακού, που θα αρχίσει όμω από τα θέματα ασφάλεια εγγυήσεων. Τα οποία αν όχι να καταλήξουν, να παρουσιασούν πρόοδο με προοπτική συμφωνία που θα κρυθεί στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Πρόταση που κατά το Προεδρικό μπορεί να ανοίξει το δρόμο για να διανηθεί το λεγόμενο τελευταίο μήλι για το οποίο κάνουν λόγο τα έθνη ΕΕ και το οποίο επανέλαβε η Ελίζα Πεθσπέχαρ σε ομιλία της για την ημέρα των ειρηνευτών. Ποτέ πριν η δουλειά μα δεν ήταν πιο σημαντική από ό,τι είναι σήμερα. Με τι κρίσιμε συνομιλίε για την επανένωση του νησιού να βρίσκονται στην τελική ευθεία, οι προσπάθειέ σα είναι απαραίτητε για τη διατήρηση τη ηρεμία και τη τάξη στην εκκριζώνη, την προώθηση του διαλόγου και τη εμπιστοσύνη μεταξύ των κοινωτήτων τη Κύπρου και γενικότερα για τη δημιουργία συνθήκων που θα συμβάλλουν στην επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, αν και εντείνονται οι φήμε, ο Γενικό Γραμματέα το ΙΕ, ετοιμάζει προσωπική παρέμβαση, το Προεδρικό. Δηλώνει επί του παρόντος άγνοια, λέγοντας πω δεν υπήρξαν αποδέκτε τέτοια βούληση και ούτε υπήρξαν προ τούτο σχετικέ διαβουλεύσει. Παρά τα η παρουσία του Προέδρου Αναστασιάδη στην Ουάσιγκτον τέλη του επόμενου μήνα ενισχύει το σενάριο μια κατηδίαν συνάντηση. Αν και εφόσον η πρωτοβουλία Έιντε τελικά καταρρεύσει οριστικά.